7, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχε. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω και εγώ σε αυτόν τον χώρο που διακονούμε και οι μεσοδικηγόροι και οι δικαστικοί λειτουργοί την δικαιοσύνη συνεχώς. Είναι ευτυχή η συγκυρία όπου στην παρούσα περίπτωση και ο Υπουργός της Δικαιοσύνης και ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Λάπας, είναι από τον νομό μας και βεβαίως και ο αντιπεριφερειάρχης είναι επίσης μέλος του συλλόγου μας. Πιστεύω ότι έφτασε ο καιρός να υλοποιηθούν οι μεγάλες προσδοκίες των δικηγόρων και γενικά όλου του νομικού κόσμου για την αναμόρφωση του δικαστικού μεγάρου, το οποίο αποτελεί ένα από τα παλαιότερα, αν όχι το παλαιότερο, δημόσιο κτίριο στην Γαλλίτσα και το οποίο θα αποτελέσει ένα στολίδι και κόσμημα και για το μέλλον και θα καλύψει τις ανάγκες της δικαιοσύνης εφόσον υλοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που βλέπετε και τα σχέδια τουλάχιστον για 100 ακόμα χρόνια. Εύχομαι να το δούμε στις μέρες μας, στις μέρες του κ. Υπουργού.